Οι Άγιοι Μάρτυρες, Κύρος και Ιωάννης, άθλησαν κατά την εποχή που αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Διοκλητιανός. Ο Άγιος Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ενώ ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσα της Μεσοποταμίας. Όταν ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός του Διοκλητιανού κατά των Χριστιανών, ο Άγιος Κύρος πήγε σε ένα παραθαλάσσιο τόπο της Αραβίας και αφού περιευλήθηκε το μοναχικό σχήμα, κατοίκησε στον τόπο αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί άκουσε για τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Κύρος. Στη συνέχεια πήγε στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί, αφού από διάφορες φήμες έμαθε πού διέμενε ο Άγιος Κύρος, πήγε και τον βρήκε και έμεινε μαζί του. Τα θαύματα των Αγίων Αναργύρων τα συνέγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, διότι οι Άγιοι θεράπευσαν τα μάτια του. Κατά την περίοδο του διωγμού, συνελήφθηκε η Αγία Αθανασία, η οποία ήταν χείρα, καθώς επίσης και οι τρεις θυγατέρες της, η Θεοδότη, η Θεοκτίστη και η Ευδοξία. Αυτή η είδηση τάραξε τους δύο Αγίους Αναργύρους, τον Άγιο Κύρο και τον Άγιο Ιωάννη. Και έτσι, οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, επειδή φοβήθηκαν μήπως αυτές δηλιάσουν από τη σκληρότητα των βασανιστήριων, εξαιτίας της αδυναμίας της φύσης της γυναίκας, έτρεξαν κοντά τους και έδιναν σε αυτές θάρρος, ενώ παράλληλα προετοιμαζόντουσαν και οι ίδιοι οι δύο Άγιοι Ανάργυροι για το δικό τους μαρτύριο. Και πράγματι, συνελήφθησαν και αυτοί και οδηγήθηκαν τότε στον ηγεμόνα. Εκεί διακήρυξαν με παρησία και θάρρος την πίστη τους στον αληθινό τριαδικό Θεό. Μάταια ο ηγεμόνας ζητούσε να κάμψει την ανδρεία της μητέρας, επιρρύπτοντάς της την ενοχή. Εκείνη, αφού στράφηκε προς τις θυγατέρες της, τις ενίσχυε, λέγοντάς τους ότι η σωματική ωραιότητα είναι πρόσκαιρη, ενώ στην αιωνιότητα διατηρείται η ομορφιά του ανθρώπου αθάνατη. Αυτές δε έλεγαν στη μητέρα τους ότι αισθανόντουσαν μεγάλη χαρά, επειδή έμελε να φύγουν από τον μάταιο αυτόν κόσμο μαζί της για την αγάπη του Χριστού και ότι δεν θα χωριστούν ποτέ από κοντά της. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε τότε και διέταξε να τους υποβάλουν όλους σε πολλά και σκληρά βασανιστήρια. Μετά από αυτά τα βασανιστήρια, αποκεφάλισαν με ξύφος τον Άγιο Κύρο και τον Άγιο Ιωάννη το έτος 292 μετά Χριστόν. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μαρτύρησαν και η Αγία Αθανασία με τις τρεις Άγιες θυγατέρες της. Την ευχή τους να έχουμε. Αμήν. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.